θα μπορούσε να πει κανείς μια ζωή αγώνας για τη ζωή τη δικιά της αλλά και τη ζωή των άλλων, για να έχουμε δικαιοσύνη, για να έχουμε ένα επίπεδο ζωής. Αυτό ήταν, νομίζω, ο οδηγός της με τις αξίες που είχε και από την οικογένειά της αλλά και από τον πολιτικό χώρο τον οποίο υπηρέτησε. Είναι παράδειγμα. Παράδειγμα ζωής, παράδειγμα αγωνίστριας. Δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια όλα όσα θα ήθελα. Τα τελευταία 6 χρόνια ήμασταν πολύ κοντά και έζησα αυτό το πάθος που είχε, τη δύναμη να νικήσει. Να νικήσει για τη ζωή. Για τη ζωή τη δικιά της και τη ζωή των άλλων. Νομίζω ότι η έκφραση του κόσμου όλες αυτές τις μέρες και η δύναμη που της έδωσε ήταν κάτι πάρα πολύ συγκινητικό. Το είχε νιώσει και ήταν κάτι που της έδινε ελπίδα ότι και αυτή τη φορά θα τα κατάφερνε. Είναι η έκφραση αυτή του κόσμου, το δείγμα ότι ήταν σκληρή στην κριτική και στον έλεγχο, αλλά δίκαιη και κυρίως με αξιοπρέπεια και χωρίς πάθος κατέθεται στις προτάσεις της, στις ιδέες της και ζητούσε λύσεις για τον κόσμο. Γι' αυτό και όλος ο πολιτικός κόσμος, όλοι οι άνθρωποι την αγκάλιασαν, γιατί δεν μετέτρεπε την πολιτική αντιπαράθεση σε ανθρώπινη. Ήταν, νομίζω, ένα πρότυπο ζωής στα λίγα χρόνια που έζησε, που θα είναι, θα το συζητάμε για πολλά χρόνια, θα το συζητάνε οι επόμενες γενιές, για να παίρνουν παράδειγμα για τον αγώνα και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Είναι πολύ δύσκολο. Τα 2 τελευταία χρόνια είχε θέσει ως στήσιμα ζωής το σχέδιο για την αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όπως έλεγε με πάθος, η πανδημία μας υπενθύμησε ότι πρέπει να έρθουμε ξανά κοντά στον άνθρωπο.